Καλησπέρα και από μένα. Με τη σημερινή μας εκδήλωση επιδιώκουμε να καταγγείλουμε τη βαρβαρότητα της ασκούμενης πολιτικής σε βάρος των προσφύγων και μεταναστών, αλλά και ταυτόχρονα να αναδείξουμε την ελπιδοφόρα προοπτική της αλληλεγγύης και του εργατικού λαϊκού αγώνα για την προστασία των δικαιωμάτων τους. Σε συνέχεια των όσων είπε ο σύντροφος Κώστας Παπαδάκης για την κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπογραμμίζουμε ότι και στην Ελλάδα η κυβερνητική πολιτική γύρω από το προσφυγικό μεταναστευτικό ζήτημα επιβεβαιώνει την προσήλωση και της προηγούμενης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και της σημερινής στη σχετική αντιδραστική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για εμάς, αφετηριακό σημείο στην κάθε συζήτηση για το προσφυγικό μεταναστευτικό ζήτημα είναι ότι αυτό αφορά ανθρώπους και όχι εμπορεύματα ή αριθμούς. Ανθρώπους κατατρεγμένους, απελπισμένους, ξεριζωμένους, ανθρώπους που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους για να ξεφύγουν από την εξαθλίωση και το διωγμό της καπιταλιστικής βαρβαρότητας και του υπεριαλιστικού πολέμου. Δεν είναι τυχοδιώκτες, ούτε περιφέρονται στις διάφορες ασφαλείς, όπως λέγεται, χώρες, επιλέγοντας τάχα αυτοί που προτιμούν, όπως με κινησμό προβάλλει η ελληνική κυβέρνηση. Κανένας δεν παίρνει το δρόμο της προσφυγιάς και της μετανάστευσης, ούτε διακινδυνεύει τη ζωή τη δική του και των παιδιών του για να ζήσει απλά μια περιπέτεια. Η αποκάλυψη του ανθρώπινου πόνου και της τραγωδίας είναι για εμάς καθήκον. Το σημερινό δημοσίευμα του Ριζοσπάστη για τη μετατροπή της Θράκης σε ένα απέραντο νεκροταφείο προσφύγων και μεταναστών είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Τουλάχιστον 31 νεκροί και 158 τραυματίες ή τροχαία δυστυχήματα που προκαλούν οι διακινητές από τον Αύγουστο του 2017, 500 περίπου σωροί στα παγωμένα νερά του Εύρου από την πλευρά της Ελλάδας και άλλοι τόσοι περίπου από την πλευρά της Τουρκίας, 400 τάφοι στο χωριό Σιδηρό ξεριζωμένων αγνώστου ταυτότητας, οι δύο νέες γυναίκες ηλικίας 15-25 ετών που βρέθηκαν νεκρές, παγωμένες και αγκαλιασμένες. Όλοι αυτοί είναι άνθρωποι που πίσω τους άφησαν παιδιά, οικογένειες, συγγενείς και φίλους. Με αυτό το κριτήριο, λοιπόν, ασκούμε σφοδρή κριτική και στις δύο όψεις της ίδιας ρητορικής που αναπτύσσεται όλο αυτό το διάστημα από τα αστικά πολιτικά κόμματα και αξιοποιείται στην ατζέντα του κάλπικου και από προσανατολιστικού διπολικού καυγά. Από τη μια πλευρά, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αντιμετωπίζει το προσφυγικό μεταναστευτικό με αριθμούς και στοιχεία. Πανηγυρίζει για τη μείωση των ροών και των προσφύγων και μεταναστών που βρίσκονται στις διάφορες δομές. Αναπαράγει το χιλιοπομένο και μπαγιάτικο πλέον επιχείρημα ότι η οικονομία μας δεν αντέχει άλλους μετανάστες. Το μόνιμο προπαγανδιστικό της σλόγγαν είναι ότι η Ελλάδα ασκεί μια αυστηρή αλλά δίκαιη πολιτική για τη μετανάστευση. Είναι κοινική. Πώς αλλιώς, για παράδειγμα, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η πρόσφατη δήλωση του αρμόδιου υπουργού Νότι Μηταράκη ότι το μεταναστευτικό δεν είναι το ρομαντικό προσφυγικό που κάποιοι ίσως είχαν στο μυαλό τους? Πότε δηλαδή η προσφυγιά περιείχε οποιονδήποτε ρομαντισμό? Πώς αλλιώς θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν τα λόγια του Πρωθυπουργού για τη νέα φυλακή της ΣΑΜ, την οποία εμφάνισε σαν μια άψογη δομή με παιδικές χαρές για να μπορούν να παίζουν τα παιδιά? Η κυβέρνηση παρουσιάζει τα σύγχρονα στρατόπεδα συγκέντρωσης, τις νέες υπερδομές φυλακές στα νησιά, σαν επιτυχία και πρόοδο. Προχωρά ακάθεκτη, αγνοεί τις δίκαιες διαμαρτυρίες των κατοίκων των νησιών και αυτές τις μέρες έφερε για κύρωση στη Βουλή τη συμβάση για τη δημιουργία των νέων κλειστών ελεγχόμενων δομών σε Λέσβο, Χίο και Εύρο, που θα στοιχήσουν πάνω 176.000 ευρώ. Φυσικά, οι νέες υπερδομές τύπου ΝΑΤΟ, όπως με έμφαση διευκρινίζεται σε όλα τα δελτία τύπου της κυβέρνησης, σκορπούν τον τρόμο και την απειλή όχι μόνο σε πρόσφυγες και μετανάστες, αλλά σε όλο το λαό. Αναγκαίο παρακολούθημα της πολιτικής της είναι ότι κλείνει το μάτι σε κάθε είδους συντηρητικές, ρατσιστικές, ξενοφοβικές και εθνικιστικές αντιλήψεις που σκορπούν το δηλητήριο για τον δίνθεν κίνδυνο εξισλαμισμού της πατρίδας μας και άλλα παρόμοια. Αξιοσημείωτη είναι, για παράδειγμα, η δήλωση του Νότι Μηταράκη ότι η Ελλάδα είναι μια χριστιανική χώρα. Αρκεί να αναλογιστούμε πόσο λαλίστατη είναι η κυβέρνηση για όλες αυτές τις δίθεν επιτυχίες στο προσφυγικό μεταναστευτικό, αλλά σιωπά εκοφαντικά και εδώ δεν δίνει αριθμούς και στοιχεία για τον αναγκαίο εμβολιασμό των εγκλωβισμένων στις δομές ή των λεγόμενων παράτυπων μεταναστών που κινδυνεύουν με διώξεις και απελάσεις εάν εμφανιστούν σε κάποιο νοσοκομείο,
ούτε για τα ποσοστά κρουσμάτων, νόσησης και τυχόν θανάτων προσφύγων και μεταναστών από τον κορονοϊό. Αυτό και μόνο αρκεί άλλωστε σαν απάντηση σε όσους συνεχίζουν να μιλούν για τον αόρατο εχθρό του ιού που δεν έχει τάχα ταξικές προτιμήσεις. Από την άλλη πλευρά, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ και άλλες αυτοαποκαλούμενες προοδευτικές δυνάμεις ανεβάζουν τους τόνους και κατηγορούν τη Νέα Δημοκρατία για απανθρωπιά και αναλγησία, προτάσσουν τα στήθη του στάχα για την υπεράσπιση του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο Οδυσσέας στο ταξίδι προς την Ιθάκη έπεσε και στη χώρα των λωτοφάγων. Έτσι εύκολα νομίζουν ότι τρώμε κι εμείς λωτούς για να ξεχάσουμε το έσχος της Μόριας, την Ιδωμένη και τα άλλα άθλια για την ανθρωπότητα μέρη φιλοξενίας της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι απλά ότι αφήνουν στο απειρόβλητο τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην πραγματικότητα την υπηρετούν πιστά, καλλιεργώντας και προπαγανδίζοντας τα απατηλά συνθήματα περί της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η μόνη αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η κοινή στάση των ευρωπαϊκών κρατών και μονοπωλίων απέναντι στους λαούς. Το προσφυγικό μεταναστευτικό είναι για αυτούς ένα εργαλείο στη γραμμή της κυβερνητικής εναλλαγής, στην ξαναζεσταμένη σούπα μιας δίθεν προοδευτικής κυβέρνησης των δικαιωμάτων και της δημοκρατίας που θα διώξει, όπως λένε, τη δεξιά και τον νεοφιλελευθερισμό. Θέλουν και σε αυτό το σημείο να γίνουμε λωτοφάγοι, να ξεχάσουμε τους εναγκαλισμούς τους στο Καστελόριζο και στις πλατείες των αγανακτισμένων με τους χρυσαυγίτες φασίστες των αμέτρητων δολοφονικών επιθέσεων σε μετανάστες και των αιμοδοσιών μόνο για Έλληνες, τις ευθύνες τους για την καθυστέρηση της δίκης της Χρυσής Αυγής και τις μειωμένες καταδικαστικές ποινές με τον ποινικό κώδικα που ψήφισαν. Εξάλλου, στην ίδια όχθη ανήκουν και λειτουργούν αποδεδειγμένα σαν συγκοινωνούν τα δοχεία με τις παραπάνω δυνάμεις και όσοι από αυτούς μιλούν για ανοιχτά σύνορα για την προσφυγιά. Πώς είναι δυνατόν οι ίδιες δυνάμεις που στηρίζουν υπεριαλιστικούς πολέμους και επεμβάσεις, συμφωνίες για βάσεις θανάτου και έχουν μετατρέψει όλη τη χώρα σε ένα μεγάλο αμερικανοανατολικό αεροπλανοφόρο να μιλούν ταυτόχρονα για ανοιχτά σύνορα? Κάποιο λάκκο έχει φάβα. Συγχέοντας το ζήτημα της αναγκαίας φύλαξης των συνόρων με την προστασία των δικαιωμάτων των προσφύγων, αντικειμενικά δίνουν άλοθη στην πολιτική της καταστολής και του εγκλωβισμού και την εργαλειοποίηση των προσφύγων και μεταναστευτικών στα υπεριαλιστικά γεωπολιτικά παζάρια ως δήθεν υβριδική απειλή. Οπωσδήποτε τα κόμματα που υπηρετούν το σύστημα έχουν μεταξύ τους διαφορές και στη διαχείριση του προσφυγικού μεταναστευτικού, όπως και σε άλλα ζητήματα. Η διαφοροποίηση αυτή οφείλεται σε πολλούς λόγους. Η διαπάλη που εκτελείστε όλη αυτή την περίοδο στην προσπάθεια της καπιταλιστικής αναζωογόνησης με την πράσινη ψηφιακή μετάβαση διαπερνά όλα τα ζητήματα, αντανακλάται και στο προσφυγικό μεταναστευτικό. Στον πυρήνα όμως της πολιτικής τους βρίσκεται η ίδια διαχρονική διαλκυνστίδα, δηλαδή το ανοιγοκλείσιμο της τρόφιγγας για το πιο φτηνό και ευάλωτο εργατικό δυναμικό ανάλογα με τα συμφέροντα του κεφαλαίου. Βέβαια, αυτές οι δύο φαινομενικά αντίθετες πλευρές και μορφές διαχείρισης λειτουργούν συμπληρωματικά η μία της άλλης και συχνά συνυπάρχουν. Εμβληματικό διαχρονικό παράδειγμα στην Ελλάδα είναι η άγρια εκμετάλλευση των μεταναστών εργατών γης, την οποία αποδέχονται και νομιμοποιούν όλες αυτές οι κυβερνήσεις. Αυτές τις μέρες, μάλιστα, έχει φουντώσει η συζήτηση για την έλλειψη εργατικών χεριών, σε φάση που ήδη έχει ξεκινήσει η ελαιοσυλλογή και οι συγκομιδίες περιδοειδών στις νότιες περιοχές της χώρας. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για τις δυσκολίες μετακίνησης από την νέα ηλεκτρονική διαδικασία. Φτάνει να ζητά την επικουρική αξιοποίηση, όπως λέει, των αιτούντων άσυλων που βρίσκονται σε δομές. Κάνουν όλοι τους ανήξερους και αναπαράγουν τα περί ανάγκη ρύθμισης και ενός ασφαλούς νομοθετικού πλαισίου για τη λεγόμενη μετάκληση αλλοδαπών εργατών. Στην πραγματικότητα όμως, η πλειοψηφία των μεταναστών αυτών δεν φεύγουν ποτέ από τη χώρα. Για ένα διάστημα του έτους νόμιμα και για το υπόλοιπο διάστημα παράτυπα, μαύρα, πάντως συνέχεια, εργάζονται ατέλειωτες ώρες για ένα ξεροκόμματο, κάτω από το βούρδουλα ή και το ρατσιστικό ντουφέκι του Τσιφλικά, ζώντας σε άθλιες συνθήκες, σε παραπήγματα και καλύβες. Είναι οι σύγχρονοι σκλάβοι του 21ου αιώνα που ζουν και εργάζονται για χρόνια στην Ελλάδα, παράγουν άμεσα τον πλούτο της πατρίδας μας, αλλά καμιά κυβέρνηση δεν τους έχει χορηγήσει νόμιμες άδειες συνεχούς διαμονής χωρίς αβάσταχτους όρους και εμπόδια. Εμείς με μεγάλη αισιοδοξία χαιρετίζουμε την προσπάθεια οργάνωσης των μεταναστών εργατών γης στη Μανολάδα που δυναμώνει αυτή την περίοδο.
Σας καλούμε να παρακολουθήσετε το πρόσφατο διπορικό του ΠΑΜΕ για την κατάσταση που βιώνουν, αλλά και την προσπάθεια οργάνωσης του αγώνα τους στο κανάλι του ΠΑΜΕ στο YouTube. Το ενιαίο λοιπόν νήμα που διαπερνά την αστική πολιτική στη διαχείριση του προσφυγικού μεταναστευτικού από όλες τις κυβερνήσεις διαχρονικά είναι ο άδικος, εκμεταλλευτικός, ταξικός χαρακτήρας της. Όλες οι κυβερνήσεις στηρίζουν τα παζάρια του κεφαλαίου στους γεωπολιτικούς ανταγωνισμούς, πυροδοτούν τις αιτίες της μετανάστευσης και της προσφυγιάς, συμμετέχουν στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις. Όλες οι κυβερνήσεις αποδέχονται το ρόλο του χωροφύλακα των ευρωπαϊκών, όπως λένε, συνόρων, με αποτέλεσμα το διπλό εγκλωβισμό των ξεριζωμένων. Αποδέχονται επίσης και υλοποιούν, είτε σιωπηρά και ύπουλα, όπως η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, είτε ανοιχτά και κοινικά, όπως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, νομοθεσία και πρακτικές που παραβιάζουν τη συνθήκη της Γενέβης για τους πρόσφυγες και το διεθνές δίκαιο. Για παράδειγμα, οι επαναπροωθήσεις δεν είναι προνόμιο μόνο της Νέας Δημοκρατίας. Η αυτεπάγγελτη έρευνα του συνήγορου του πολίτη για τις καταγγελόμενες επαναπροωθήσεις στην Τουρκία αλλοδαπών που είχαν εισέλθει στην Ελλάδα αναζητώντας διεθνή προστασία από τις αρχές Ιουνίου 2017 στο τέλος του 2020, δηλαδή και επί ΣΥΡΙΖΑ και επί Νέας Δημοκρατίας, είναι αποκαλυπτική. Το ίδιο προκλητική είναι η ταύτισή του στη διαστρέβλωση της διάκρισης ανάμεσα σε πρόσφυγες ή παράτυπους μετανάστες, όπως λένε, με βάση την έννοια της ασφαλούς τρίτης χώρας, που βαφτίζει, για παράδειγμα, το Πακιστάν, με τις γνωστές σχέσεις με τους Ταλιμπάν, ως ασφαλή χώρα για τους Αφγανούς πρόσφυγες. Επίσης, όλες οι κυβερνήσεις συναποφασίζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζουν την αντιπροσφυγική και αντιμεταναστευτική πολιτική της. Ενσωματώνουν στο ελληνικό δίκαιο όλες τις αντιδραστικές ευρωπαϊκές οδηγίες. Παραδείγματος χάρη, το ΠΑΣΟΚ την οδηγία 115 του 2008 για τις λεγόμενες επιστροφές, δηλαδή τις απελάσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ την οδηγία 32 του 2013, που καθιερώνει το αντιδραστικό κατασκεύασμα της έννοιας της ασφαλούς τρίτης χώρας. Η Νέα Δημοκρατία με τον τελευταίο νόμο για την αυστηροποίηση των διαδικασιών απέλασης υλοποιεί κατευθύνσεις του νέου συμφώνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση και το άσυλο. Ακόμα, όλες οι κυβερνήσεις αποδέχονται την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τον αναβαθμισμένο ρόλο των ΜΚΟ στο προσφυγικό μεταναστευτικό. Το αστικό κράτος αποσύρεται από τομείς κοινωνικής προστασίας και αποποιείται κάθε σχετική ευθύνη, αφαίνοντας ελεύθερο το πεδίο κερδοφορίας με τις κάθε είδους χρηματοδοτήσεις. Τελικά, η ΜΚΟ αποδεικνύει ένα πολύτιμο εργαλείο στην πρόθεση και υλοποίηση της ευρωενωσιακής πολιτικής, ορισμένες με ύποπτο ρόλο σε γεωπολιτικές εξελίξεις, άλλες για να κάνουν ημερίδες καριέρας παρέα με εργοδότες, όπως πρόσφατα στη Θεσσαλονίκη, κάποιες αφήνοντας για μήνες απλήρωτους τους εργαζόμενούς τους εν αναμονή της χρηματοδότησης. Τέλος, όλες οι κυβερνήσεις διατηρούν και επεκτείνουν συνεχώς ένα γολγοθά νομοθετικών διατάξεων και ένα καθεστώς ομοιρίας για τους μετανάστες, με τους αμέτρητους διαφορετικούς τύπους αδειών διαμονής, με τα δεκάδες δικαιολογητικά και τα άπιαστα εισοδηματικά κριτήρια. Στον προκρούστη της λογικής του κόστους-οφέλους, αφήνουν την κατάσταση στις αντίστοιχες κρατικές υπηρεσίες και τις δομές να γίνεται ολοένα και χειρότερη, με ανεπαρκές προσωπικό, με ελάχιστες προσλήψεις συμβασιούχων ή μέσω των προγραμμάτων ανακύκλωσης της ανεργίας του ΑΕΔ, με αποτέλεσμα τις τεράστιες καθυστερήσεις στη διεκπαιρέωση των κάθε είδους αιτήσεων. Οι πρόσφυγες και μετανάστες στερούνται δικαιώματα όπως της διερμηνίας ή της νομικής συνδρομής, βρίσκονται αντιμέτωποι με διαδικασίες που καταστρατηγούν τη στοιχειώδη προστασία τους, όπως πρόσφατα οι πλασματικές ηλεκτρονικές επιδόσεις. Η νομοθεσία για την κτήση της ελληνικής ηθαγένειας για όσους το επιθυμούν είναι άδικη, αυξημένα παράβολα, χραπτές εξετάσεις με ΣΥΡΙΖΑ και Τράπεζα Θεμάτων με Νέα Δημοκρατία με δύσκολες, προκλητικές και γελίες ερωτήσεις, μετά συνέντευξη, συγκέντρωση και άλλων επιπλέον δικαιολογητικών, απίθανες προϋποθέσεις για το εισόδημά τους και άλλα. Αυτά επιφυλάσσονται για όσους ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα για χρόνια, για αυτούς που έχτισαν το θαύμα των Ολυμπιακών Αγώνων και τα άλλα μεγάλα έργα κλπ. Το ΚΚΕ βρίσκεται στην αντίπερα όχθη με όλους τους παραπάνω. Απλώνει το χέρι σε όλα τα θύματα των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων και της καπιταλιστικής βαρβαρότητας σε όλους τους ξεριζωμένους. Απορρίπτουμε τον κάλπικο διαχωρισμό ανάμεσα σε πρόσφυγες και μετανάστες όπως προωθείται όλη αυτή την περίοδο.
όταν τα τελευταία 30 χρόνια, και ιδιαίτερα μετά από τις ανατροπές της Σοβιετική Ένωση και τις άλλες σοσιαλιστικές χώρες, όλη σχεδόν η Φίλος έχει μετατραπεί σε πεδίο των υπεριαλιστικών ανταγωνισμών, πολεμικών εστιών και επεμβάσεων. Για εμάς οι εργάτες, Έλληνες και ξένοι, ντόπιοι και αλλοδαποί, είναι όλοι το ίδιο. Είναι όλοι θύματα της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης, αλλά και η άμεση παραγωγή του πλούτου, οι πραγματικοί πρωταγωνιστές της ζωής. Εμείς καλούμε όλη την εργατική τάξη να οργανωθεί και να παλέψει για ζωή και δουλειά με δικαιώματα. Ξέρουμε ότι οι πρόσφυγες και μετανάστες είναι το πιο ευάλωτο τμήμα της. Ένας μόνιμος, εφεδρικός στρατός, πότε εγκλωβισμένος στα σύνορα και πότε στην ομηρία της παρατυπίας, που ξεδιαλέγει και αξιοποιεί το κεφάλαιο και ανοιγοκλίνει την κάνουλα ανάλογα με τα συμφέροντά του. Γι' αυτό και η αλληλεγγύη, η πάλι για τα δικαιώματα των προσφύγων και των μεταναστών, έχει τη δική της αυτοτελή σημασία. Το ΚΚΕ διεκδικεί καμιά εμπλοκή της χώρας μας, στους υπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς και τις επεμβάσεις, να κλείσουν τώρα όλες οι συνατοικές βάσεις. Να σταματήσει το συστηματικό ξύλωμα της Συνθήκης της Γενέβης για τους πρόσφυγες, πλήρη προστασία των δικαιωμάτων τους στο άσυλο και στις χώρες του πραγματικού προορισμού τους, όχι στις επαναπροωθήσεις, τις απελάσεις και τις υπερδομές φυλακές, να κλείσουν όλα τα hot spot και οι κλειστές ελεγχόμενες δομές, να καταργηθούν ο κανονισμός του Δουβλίνου, η κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας και το κατασκεύασμα της ασφαλούς τρίτης χώρας. Άμεσα μέτρα για την ένταξη των προσφύγων σε ζωή και δουλειά με δικαιώματα, με πρόσβαση σε αξιοπρεπή στέγαση, εργασία, παιδεία, κοινωνική πρόνοια, χωρίς την εμπλοκή των ΜΚΟ, με ιδιαίτερη φροντίδα για τους ασυνόδευτους ανήλικους και τις γυναίκες που έχουν υποστεί βία και διωγμούς, νομιμοποίηση των μεταναστών που ζουν και εργάζονται υπό καθεστώς παρατυπίας με άδειες διαμονής αόριστης διάρκειας, ειδική μέρημνα για την κατάσταση παρατυπίας στην οποία βρίσκεται το 40 περίπου της 100 των μεταναστριών που απασχολούνται σε εσωτερικές οικιακές εργασίες, οι μετανάστες μετά από ορισμένο χρονικό διάστημα πραγματικής παραμονής στην Ελλάδα να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις τοπικές εκλογές, απόκτηση της ελληνικής ηθαγένειας με πολιτογράφηση για όσους το επιθυμούν, με αντικειμενικά κριτήρια, χωρίς ταξικά και γραφειοκρατικά εμπόδια. Κάθε άνθρωπος που συγκινείται πραγματικά από τον πόνο και την τραγωδία της προσφυγιάς και της μετανάστευσης, αντιλαμβάνεται ότι δεν συγχωρείται ούτε ένα βήμα πίσω από αυτές τις διεκδικήσεις. Ευχαριστώ πολύ.